Ερικα Καβάζη, να δούμε τις εξελίξεις α, γύρω από την εξαφάνιση των δύο γυναικών από την Ρωσία. Πού είμαστε σήμερα, που τι ερευνάνε σήμερα. Είναι σε κάποια περιοχή, το εξοχικό α, πλέον δεν είναι έτσι στο επίκεντρο. Ερικα. Έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη περιοχή έρευνες κάτια κυρίες και κύριοι από τα μέλη του τα Έλεμεσού, η ΕΜΑΚ ανιχνευτική σκύλη καθώς και ντρόνς από προχθές έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνε εκεί. Δεν πιστεύουν ότι χρειάζεται μέχρι στιγμής κάποια άλλη διερεύνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Ό,τι τεκμήριο μάζεψαν, μάζεψαν. Τώρα αυτό που γίνεται συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες. Ωστόσο, αυτό που ίσως ρίξει λίγο φως περαιτέρω στην υπόθεση της εξαφάνισης των δύο γυναικών από την Ρωσία είναι τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, η ανάλυση των οποίων ήδη επεξεργάζεται και αναμένουν α, οι ανακριτέ τη υπόθεση, ίσω του δώσουν κάποιε απαντήσει. Καθώς και ο 32χρονο ύποπτο, ο, ο οποίο τελείω υποκράτηση, εμένει στην α, θέση του, δηλαδή ότι είχε συναντηθεί με τι δύο γυναίκε, πήγαν στο συγκεκριμένο εξοχικό που βρίσκεται στον Αμίαντο έμειναν εκεί κάποια 24 ώρα, ωστόσο στη συνέχεια τις επέστρεψε εκεί από όπου τις πήρε, κατονομάζοντας μάλιστα και πρόσωπο, δεύτερο πρόσωπο, 23χρονο από την Συρία, επίσης μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, που είπε ότι ίσως τις πήρε αυτός μετά ...από τον ύποπτο, οι αρχές ε, τον καταζητούν. Δεν είναι βαλίτσες, έρει κάτι, παίρνει ο ένα τις φέρνει ο άλλο. Ε, μιλάμε για ε, ανθρώπους. Τους... Ναι, ναι, είναι σίγουρα τα αυτό λέει, είναι ο τρόπος που το... Ναι, ακριβώς, δεν ναι. λέω πώς το μεταδίδεις. Ε, συζητάμε για δύο γυναίκες ε, που είναι ακόμα... Είναι, ε, ...δεν ξέρουμε πού είναι, είναι εξαφανισμένες... Και, ...και η φόβη είναι ότι χωρίς να εντοπιστεί κάτι... Ε, δεν θα έχει κατάληξη, δεν θα είναι έγκλημα. Αυτό είναι το, ε, το δυστύχημα. Ε, μακάρι να, να βρεθούν βεβαίω, αλλά έτσι όπω εξελίσσεται και είναι σφίγγα αυτό ο 32χρονο ύποπτο, Καταζητείται ο 23χρονο. Θα ήθελα να πούμε κάτι ότι καταζητείται από τι αστυνομικέ αρχέ και το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ για υποθέσει διαρρήξεων και κλοπών κυρίω οχημάτων εδώ και αρκετέ μέρε. Uh, δεν εντοπίστηκε. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ίσω να διέφυγε στα κατεχόμενα uh, με την, uh, με, όπου είχε συνδέσμους εκεί και uh, πηγαίνω ερχόταν uh, ο συγκεκριμένο Σύρος. Ωστόσο, uh, διενεργούνται εξετάσεις για τον uh, εντοπισμό uh, και του συγκεκριμένου προσώπου. Τώρα, κάτι όπως ανέφερε και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένου και την uh, προηγούμενη υπόθεση που είχαμε την υπόθεση Ζαϊτάν εδώ στην Ελεμεσό την οποία διερευνούσαν τα μέλη του τα Ελεμεσού είναι μια υπόθεση η οποία έχει πέσει αν θέλετε έτσι στο δικαστήριο δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση καθώς δεν βρέθηκε ποτέ το υποτιθέμενο πτώμα όπως πίστευαν οι αρχές ότι είχε, είχε είχαν σκοτώσει τον Ζαϊτάν κάποιοι τον είχαν απαγάγει με σκοπό την φόνευση, Μάλιστα είχαν συλληφθεί και πρόσωπα, οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ωστόσο δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, καθώ δεν εντοπίστηκε ποτέ η του Ζαϊτάν. Μάλιστα, Ρίκα, να σα ευχαριστήσω για όλη την, για όλη την πληροφόρηση. Πάμε στην